Με κινητοποίησες προειδοποιεί το επόμενο χρονικό διάστημα η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας, τις αρμόδιες αρχές και την εργοδοτική πλευρά να σταματήσουν να προκαλούν και να παραβιάζουν κάθε σχετική διάταξη που προστατεύει τους Έλληνες ναυτεργάτες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι απαντήσεις θα είναι πλέον δυναμικές και σκληρές, αρχής γενομένης με μεμονωμένες και στοχευμένες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται η διαδρομολόγηση των διαδικασιών για απεργιακές κινητοποίησεις, ήδη έχει αρχίσει. Μετά και τη συνεδρία της διοίκησης της ΠΙΝΙΟ, με αντικείμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποίησαν κλιμάκια αντιπροσώπων της στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία με ξένη σημαία στη γραμμή Ιγουμενίτσα Ιταλία, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μιλά για ζωφερή και ακόμα πιο δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στις προθυμιακές γραμμές της χώρας Κέρκυρα, Ρίο Αντίριο, Καβάλα Σαλαμίνα, υποστηρίζοντας ότι οι ναυτεργάτες απασχολούνται καθημερινά με εξαντλητικά ωράρια κατά παράβαση των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης και πώς αντιμετωπίζουν συνθήκες τριτοκοσμικών χωρών κάτω από την πίεση των πλειοκτητών και του κινδύνου της απόλυσής τους. Η ΠΙΝΙΟ μιλά για ολομέτωπη και ορχιστρωμένη επίθεση, κατάσταση που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί, καθώς η υπομονή, όπως λένε, έχει πλέον εξαντληθεί.